Μετά το Πάσχα, ε, πώς μας βλέπετε? Μια χαρά, τα ίδια. Να σας πω, χρόνια πολλά, λοιπόν. Χρόνια πολλά και καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρία Χριστοδουλοπούλου, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται εδώ στην Ελλάδα. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, λένε ορισμένοι. Προς όλη την Ευρώπη. Προς όλη την Ευρώπη. Αλλά το λέμε μονίμως αυτό. Ναι, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Λέμε, το λέμε κάθε ώρα και λεπτό. Ρώτα τον Κριστοτάκη εδώ, αν το πάμε δεν για το πάμε. Τις 5.000 στην Ιταλία τις αναφέραμε πρωί-πρωί. Σήμερα δεν ήταν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Όλοι το ξέρουμε ότι είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Όχι, λέω μη θεωρείτε ότι είμαστε προνομιούχοι. Όχι. Εκείνο που θεωρούμε όμως και εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι ή όχι, είναι ότι αν δεν γίνει κάτι σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο του κράτους, θα είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση σε λίγο καιρό. Κοιτάξτε να δείτε, θα γίνει και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Εκπονούμε ένα έκτακτο σχέδιο μετά τα νησιά και για την Αττική και για τις μεγάλες πόλεις, γιατί εκεί θα προωθηθούν προφανώς, προκειμένου να οικοδομήσουμε έκτακτες δομές φιλοξενίας, γιατί δεν υπάρχουν δομές. Ο κύριος Δένδιας είχε υποσχεθεί ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 θα είχε 2.500 θέσεις, δεν έφτιαξε ούτε μία. Έτσι δεν μπορούμε όχι τις κανονικές συνθήκες, αλλά ούτε τις έκτακτες να ικανοποιήσουμε. Τώρα θα έχουμε κάνει έκκληση προς όλους τους Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής, ό,τι χώρους διαθέσιμους έχουν να τους παραχωρήσουν. Και εννοείται χώρους, εννοείται κτίρια ή ανοιχτούς χώρους κτίρια, να σηκώσετε κάτι. Ή εκτάσεις, ναι, για να βάλουμε εμείς σκηνές και να προβλέψουμε τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης. Τουαλέτες δηλαδή, με φαγητά και λοιπά, και γιατρό και λοιπά, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Το Υπουργείο Υγείας έχουμε συμφωνήσει, θα έχει κινητές μονάδες. Για πόσες θέσεις, του Κελπνό, για να παρέχουν. Για πόσες θέσεις, λέτε τώρα, για πόσες θέσεις, για πόσο κοιτάξτε, κόσμο. Ό,τι βρούμε αμέσως θα ξεκινήσουμε, ό,τι μας παραχωρηθεί και θα καταλήξουμε, αν δεν μας παραχωρήσουν, σε παλιά στρατόπεδα που δεν είναι σε χρήση, ώστε να βάλουμε τα πρώτα είδη ανάγκης για να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους. Θα είναι ανοιχτά αυτά, παράλληλα, έτσι. Ανοιχτές δομές. Ανοιχτά. Ευτυχώς μας βοηθάει ο καιρός. Κυρία Χριστοδουλοπούλου, η λογική ανοιχτά λέει όμως ότι αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι εισρωές των προσφύγων, των μετανάστων, ναι, ανάλογα αυτό, δεν θα μπορέσουμε να διεκπαιδεύουμε. Εγώ, εσείς δομές και να κάνετε, με εκατοντάδες χιλιάδες που καραδοκούν να περάσουν στην καλά, Ευρώπη. Δεν καραδοκούν τόσο πολύ. Υπολογίζουμε εμείς ότι θα υπάρχει μια ροή της τάξης ίσως των 100.000 μέσα στο 2015. Για μας μόνο. Νομίζω ότι μπορούμε, ναι, να τα καλύψουμε. Σε εμάς μόνο. Για μας. Ναι, ναι, ναι. 100.000 ναι, άνθρωποι ναι, καινούργοι να έρθουν εδώ. Χώρα μας. Και μπορούμε να καλύψουμε όλοι εμείς. Μαζί, όλοι μαζί, αν συνεχιστεί αυτή η ροή, το πολύ να φτάσει τις 100.000. Γιατί αν μπορούμε να καλύψουμε, αν μπορούμε να καλύψουμε 100.000 καινούργιους. Στο Δηλοπούλου, αναφέρεστε στο τι θα γίνει μέσω όταν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρεστε στο τι θα γίνει όταν θα έρθουν εδώ και καλό. Μισό λεπτάκι, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Λοιπόν, αναφέρεστε στο τι θα γίνει όταν έχουν ήδη έρθει εδώ. Μήπως πρέπει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Τουρκία κλπ. Τώρα ετοιμαζόμαστε, ναι. Μήπως πρέπει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάποιες προσπάθειες με την Τουρκία, να αποτρέψουμε ένα μέρος αυτού του κύματος? Γιατί δεν λέω ότι δεν θα μπει κανένας. Αλλά το αντιμετωπίσουμε ότι θα έρθουν και πώς θα τους υποδεχτούμε μόνο. Ναι. Ναι. Η Τουρκία διατείνεται ότι δεν γνωρίζει ούτε εγκρίνει αυτό το εμπόριο που γίνεται των ανθρώπων και κατά συνέπεια δεν μπορούμε εκεί να ποντάρουμε. Μισό, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν την προτιμούν την Ελλάδα, γιατί είναι δύσκολο από εδώ να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη. Γι' αυτό πάνε Ιταλία και Ισπανία που τα σύνορα βοηθάνε για να πάνε στον προορισμό τους. Δεν την προτιμούν, αλλά δεν θα έρθουν 100.000 το 2015. Πολύ είναι αυτό. Δεν είναι. Το 100.000 πάνω σε 100.000 είναι πάρα πολύ. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Χειρότερη περίπτωση. Ναι. Στη χειρότερη περίπτωση εκτιμάμε, αφήστε να ολοκληρώσω τα συνέπεια, εκτιμάμε ότι το μεγαλύτερο αριθμό που μπορούμε να έχουμε εμείς θα είναι αυτός. Μπορεί και να μην είναι, να είναι λιγότερο. Μα 100.000 καινούργοι μετανάστες, κυρία Χριστοδουλοπούλου, δεδομένου ότι υπάρχουν και μισό λεπτό, να καταλάβουμε. Για να βοηθήσετε, μα αφήστε,
μία μιλάτε όλοι μαζί. Για ναι, να ναι. βοηθήσετε, αρχίστε να χρησιμοποιείτε τον όρο πρόσφυγες. Γιατί αν ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι λέτε για μετανάστες και λαθρομετανάστες, δεν θα εγκρίνουν κανένα κονδύλιο. Η Ευρωπαϊκή Ωραία, αυτό είναι τώρα. Μακάρι να λυνόταν έτσι το πρόβλημα με το να λέμε εμείς πρόσφυγες. Λέμε λοιπόν είναι, πρόσφυγες. Όχι, το ξέρετε ότι τα ακούνε όλα. Κυρία, τα ακούνε όλα. Το ξέρετε και από τα οικονομικά. Απλώς λέω, η λογική μου ναι. εμένα μου λέει ότι 100.000 ναι. καινούργοι πρόσφυγες, δεδομένων και των χιλιάδων ναι. που υπάρχουν ήδη εδώ, είναι δύσκολο για την Ελλάδα να το αντιμετωπίσει αυτό. Οι χιλιάδες που υπάρχουν είναι τακτοποιημένοι. Είναι 650.000 νόμιμοι μετανάστες. Όλοι όσοι είναι εδώ, είναι νόμιμοι μετανάστες. Ναι, βεβαίως. Οι 650.000, οι άλλοι είναι αόρατοι, δεν τους ξέρουμε. Αυτό που σας λέω είναι το εξής, ότι αν έχουν έρθει 6.000... Τι τακτοποιημένοι είναι, λοιπόν, διάλειμμα, δύο λεπτά, παιδιά, και θα συνεχίσουμε. Διάλειμμα, και Υπουργέ.